Ο κύριο Θεοδωρικάκο και ο κύριο Μουτσοτάκη, όσο πλησιάζουν οι εκλογέ, θα παρουσιάζουν πιο τοξικέ και επικίνδυνε συμπεριφορέ προσπαθώντα να χρεώσουν σε όλου του άλλου τι δικέ του αποκλειστικέ ευθύνε. Γιατί είναι δική του ευθύνη οι πυροβολισμοί στο κέντρο τη Αθήνα, στην Ασοέ που έλεγαν ότι είχαν καθαρίσει, είναι δική του ευθύνη η πλήρη εγκατάλειψη του 12χρονου κοριτσιού, οι πυροβολισμοί και τα μαχαιρώματα κάθε τριώρο, η αποδόμηση τη αστυνομία και η δράση τη Μαφία ακόμη και εντό του Υπουργείου και τη Ελληνική Αστυνομία. Ο κύριο Θεοδωρικάκο σήμερα έφτασε στο σημείο πολιτικού ξεπεσμού να πει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει νεκρό. Πλέον τον έχουν καταλάβει και αυτοί που δεν τον ήξεραν. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα μετά την αποκάλυψη των υποκλοπών Μητσοτάκη για αντικατάσταση του κύριου Θεοδωρικάκου από υπηρεσιακό υπουργό αποδεικνύεται αναγκαιότητα για τη δημοκρατία μα. Αποδεικνύεται ότι μπροστά στι δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό. Καμία αναστολή και κανένα σεβασμό προς τη δημοκρατία.